Κύριε, δώσε την ευλογία και την δεύτερη προσοχή που με τον Ιησού
sen boş gibi adamın görüşü bir yerden tutunma yedan bir deyip ayet iş bayrağı bir şükür var mı? Ya sen bu şeyin sokak geçecek, şu kültürü dinle de kaçak şeyler yer. Biz de küçük bir insanlar şeklinde 3 Mayıs 5 Mayıs'ı geçip biz tabi bir olsun diye gel şükür kalıyım. Agoniye. Bir de şu işte duşkoy da hava şaşkı bir şey gibi bir içmeyi karar olsun diye gel şükür kalıyım. 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 Çünkü da bunu gibi böyle bir tane şu böyle bir şey çalışan bu sanmış oluyor bunu da görüşüm ama ve madem fiyonu gibi bir şey için ortaya bu eski yoksa şu bir merkezi diye de tabi bunu görüşüm bir gün dostlaşayım. Evren şimdi bir gün bir tane böyle konu ortaya yoksa böyle şimdi bir gün bir tane başka bir şey tut. Yani bir tane de başlamak bir tane başlamak bir gün Εγνώρισε όσο πολύ στα έντονα, υπήρχε και λέγω να πήρε με αυτό το παιδί που ήταν στο ψήφι στο δεύτερο να μείνει. Που κάτσαμε εμεί μόνο επίση μια ταξιδιωτική μετά από την κυρία του Τερβέκη του Αρμοζή, κατέρωσε κύριο. Το έργο σε αυτό επί τη κομμάτια των καθόλου αυτή την πατέρα του κυρίου Σιμπίου του Νόμου, αυτό να δει το σέντρο του Παλαιμό. Εμεί δεν τυχούσε τον άνθρωπο που σκότωσε μέρα αυτό σε ένα παλαιό του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και υπάρχει γνώση του τόπου του δεύτερου του ίδιου από άνθρωπο και άνθρωπο του προηγούμενου αυτού. Η δικαιοσύνη αυτού του πλησιού του σουλάφιστα και αυτού και μέσα από τον αυτού του πλησιού αυτά. Κύριε Σουτρόνο, η τιμή του δώρου αυτού και βασιλεύει του πάντα σχόλια που του δίνει ο Πανησιακή για αυτού δεν αντίσχει την στο λόγο αυτού και αυτού του στο λόγο αυτού. Ενώ ήδη κύριε Πάσα την άμεσα αυτού του δίνει 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 αυτού Εμείς την ημερομαχία να περάσει πάση σε έξω τύπου στο κενό σου πλάτο. Διαπέτασα πω έτα χέρι του ψυχήματο για την δροσιακή σα του όρου και έξω από το κρέμα. Έχω θέσει το προσωπικό σα πούμε το παιδί σου μα κατεβαίνει στην πλάτα. Από στα πίσω από το κόκκινο σου ψυχήματο στον οποίο δεν μπορέσω να το προσέγγιζα τη γη. Εξέρω με τον εαυτό μου κύριο που σε κατέφυγε να ξέρω του κύριου θέλει να σου ψυχήμα θέλω να το κάνω στο γαθό να λύσει την αγκαιθία. Έρχεται το όνομα του κύριου τη δικαιοσύνη σου ψάξε την ψυχή του κορέσου σου αφέ του κούρου. Και από δις πάντα σήμερα τους κοινούς του Βοδίου σου, μες άξον και την δικαιοσύνη του Μεσσέσκη και του Βοδίου σου. Σ' άξον και την δικαιοσύνη του Μεσσέσκη και του Βοδίου σου, πνεύμα στα γαθώμα τη γύση με εγκαιθία, δόξα μα την καίει και αρκέει στην αρή. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κύριε ελέησον. Κύριε Κύριε
το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε παρίστατο το τάφο σου, Μαρία η Μαγδαλήνη, και εκλεβώσα και κυπουρών σε νομίζουσα έλεγε, που έθριψα στην αιώνιον ζωή, που έθηκα στον επιθρόνου κερουβή, η χαρτούτων φυλάσσοντες από του τάφου απενετρώθησαν. Ή των Κυριών ουδότε μη, οι συνεμοί κραυγάσατε, ο ενεκρής και τους νεκρούς αναστήσας δόξα σύ. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν, προϊστορείο γεδεών τη σύλληψη, και ερμηνεύει ο Δαβίδ των τόκων σου Θεοτόκε, κατέβει γαρωσί ετός επί πόκων, ο λόγος τι εν τη γαστρή σου, και βάστησα σαν ευσποράς διαγία του κόσμου την σωτηρία, Χριστόν των Θεών ημών ή και χαριτωμένη. Η ζωή εν το τάφο ανέκητο και σφραγής εν το λίθο επέκητο, ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε επίλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αορασία πατάξας ανέστη ο Κύριος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προϊστορείο Ιωνάς των τάφων σου και ερμηνεύει Σημαίων την έγερση την ένθεων παθάνατε Κύριε. Κατέβεις γάρος ή νεκρός εν το τάφο, ο λύξας άδουτας πύλας, ανέστης δε ανεφθοράσος δεσπότης, του κόσμου η σωτηρία, Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν, Θεοτό και Παρθένε, οικέτευε των Υιών σου, τον εκουσίως προσπαγέντα εν σταυρό και αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν των Θεών ημών σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ναι, ναι, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε εν νεκρής λογιστέντα του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν κατελώντα και συνε αυτό τον αδάμε γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυση, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσεφέ και το τεσμυροφόρης, είδετε ημίς των τάφων και ίστητε, όσο τύργα εξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, αν πρωί μυροφόρη έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε, αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρηνού ο καιρός πεπαυτέ μικρέτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ερθούσε προς το μνήμα σου σώτερ, εν ηχούν του αγγέλου προς αυτάς τεγκωμένου ή με τα νεκρών των ζώων τα λογίζεστε, ως
ανέσπιτους μνήματος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και τον του Υιόντες και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, εν μία θυουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε, και την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ζωδό την τεχούσα, επιτρός ο Παρθένε, τον Αδάμα Μαρτίας, καρμονήν λεφή Εύα, αντιλήπης παρέσκες, ρεύσαν τα ζωής, ήρθινε προς δάχτην δε, ο εξούς αρκωτής, Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Ο ποιμένος ο Μητραήλ πρόσχε,
Κύριε ξέγιον την δυναστία σου και θέλεις το σώσε ημάς. Τη ζωακή παράκτηση και θυμόντας την προσδοτών καθόν ο Θεοδότης αναστήθες άφητας πιστεύω το σώσο ο Θεός και ανάστηση εγκάρισε των πρωτών πειράματι υπάρχει απάνω σου πτήρα ανάστησης και ζωή και Θεός του Παντός. Και ζωή και Θεός του Παντός τον Σταυρό και τα θέση του Θεοδότη αμυνούμεν η πιστή και προσκυνούμε τον Άδη Νέβη σας αθάνατη ο Θεός Παντοδύναμος και νεκρούς ανέστησας και κύριο αθουάδος συνέβησας και κράτος κανά του κατήλωσε ο Θεός, διότι οι γεννήτες ολογούμενες επόδοτε αναστάντα και καθνότα εκτού του κράτους, του παρόνους και πάντας αναστήσας τους εξής πιστεύοντας και πρόσφυγε το σάρμα και τον δρόμο του όφεως, και ως μόνο δυνατόν εκ της πάγης του εχθρού και το σάρμα εμάς, όθερα ανοιγνούμε να ευσεβώς την Ανάστασή σου, δίσαι σας εμάς εκτεχώς Θεός του Παντός. Ο Θεός του Παντός. Όταν έρθει ο Θεός επί γης μεταδόξης και τρέμωση τα σύμπαντα από τα μόλι του πυρός προβλήματος έρκει και δίδει ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται τότε ρίσε με εκ του πυρός του ασβέστου και αξίωσαν του δεξιών σου μεστήνε κρυπτά δικαιότατε, κρυπτά δικαιότατε. Το βεβαιρό σου κριτήριο είναι θυμούμενος η παράγαθη Κύριε και την ημέρα της κρίσης φρύντων και το ούμε υπό τις συνειδήσεις της εμείς ελεγόμενος όταν μέλης κατέλεστε επί του χρόνου σου και πήγει την εξέταση τότε αρνείσαι τα σαμαρτία σου δεις εξισχύει αληθεία συνεχούσεις και δηλείας κατεχούσεις. Μέγα μεν και χύση τότε πίπτω της γέννης, αμαρτωλή δε βρίου συνδυόμαι ελέγχισον από το τέλος και φύσε μου κριτά δικαιότατε. Και φύσε μου κριτά δικαιότατε την εβδόμητο αυτών ενώπιον του σου των Αγίων Ιερομαρτύρων, των Αρχισών Επισκοπησάν, των Εφραίμ, Βασιλέως, Ευγενίου, Αγαθοδόρου, Ελπιδίου, Καπίτωνος και Εθερίου. Για αυτή μέρα Νέστορ και Αρκάδιος επίσκοποι τριμηθούντος εν ειρήνη τελείονται. Για αυτή μέρα είναι το σου πατρός ημών Παύλου του Αυλού. Για αυτή μέρα ο Άγιος Εφραίμ ο Πατριάρχης Αντιοχίας εν ειρήνη τελείονται. Για αυτή μέρα είναι το σου πατρός ημών Λαβδερίου του Πτήτερου της Ενσαλαμή Ιεράν Μονής Φανερωμένης. Για αυτή μέρα της Δευτέρας και Αδεκάς παρουσίας του Κυρίου Μόνης του Χριστού μία ποιούμετα. Για φάμε σου αρνίες του Χριστέου Θεός, της ευταίας σου φωνής ημάς καλεξίωσον και της εκδεξιών σου συναρρύθμισον και ελέησον ημάς. Αμήν. Βυθός και σκέπαστης εγενετών η σωτηρία, ούτως μη Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν, εν δόξος γάρτε δόξαστε. Στερέωσον Κύριε επί την πέτρα των εντολών σου, σαλευθήσαν την καρδία μου ότι μόνος Άγιος υπάρχεις και Κύριος. Υπήκο εν ο προφήτης την έλευση σου Κύριε και φοβήθη ότι μένεις εκ Παρθένου τίκτεστε και ανθρώπης δείχνεστε και έλεγε να κήκω την ακοήν σου και φοβήθη δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Εθνικτός ορθίζοντα φιλάνθρωπε φώτισον δέομαι και οδήγησον καμέ εν της προσταγμασή σου και δίδαξον με τι παΐ το θέλημά σου. Εγώ εισα εν όλη καρδία μου προς το ανοιχτήρ μονα Θεόν και επίκουσα μη εξάδου κατοντά του και ανοίγα γεν εκθοράς την ζωή μου. Ημαρτωμένη νομίσαμε κι ειδικήσαμε εν οφειών σου ουδέ συνετηρήσαμε, ουδέ ποιήσαμε καθώς εν ετήλω ημίν αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Ενούμερε προχούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων ον στρατιέ ουρανό δοξάζουσι και φρύτη τα κερουβήμ και τα σεραφήμ πάσα πνοή και κτήση συμνείτε. Ευλογείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Κύριε ελέησον, ότι Άγιος και ο Θεός ημών, εν αγίσθημα πάπη και σύντοξα,
Αγαλιάσονται ως
εξάγησον, καρδίαν καθαράν πίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα εθές εγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιο, μη απαρέλεις αδε μου. Απόδος μη την αγανίαση του σωτηρίου σου, και πνεύματι ηγεμονικώς δείξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου, και ας επιστρέψουσι. Κρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε, τη ευδοκία σου χρησιών και οικοδομηθεί το τατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της μετάνοιας ανοίξον μη πύλας ζώδοντα. Τον χρήσιδαν το πνεύμα μου προς ναόν των Αγίων σου, ναόν φέρον του σώματος όλων εσπειρωμένων. Άλλος υπήρμον καθαρών εσπλαχνώσου εκλέην και νυν και πάιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
εξαλείψον το ανώμημα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου συνδύο τέρας των κερουβίν και ενδόξα τέρα ασυμβίτως των σεραφίν την Αγία Φόρος Θεών Λόγων Εσούσα κοινώντας εωτόκων σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψε μη ταπείνωση τη δούλη αυτού, η δούγαρ από τον ίν μακαριούσι με πάσε έγενε. Κυριότερα των κερουβίν, και ενδοξωτέρα ασυμβίτω των σεραφείν, την αδία τόρων, θεών λόγων ετούσαν, κοινώντας εωτόκων σε μεγαλύνομαι. Ευχήσε κράτος εν καρδίων εαυτού, δυσκόρπισε υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την κοινωτέρα των κερουβείς, και ενδοξωτέρα ας την κρίτος των σεραφείν, την αδιαφόρα Αντιλαβούσαν σαν ελέγχιστον
Πάσα γνώμη εν μεσάς.
Oh.
Thank you.
ο Αδάμ ανακέκλειτε, η κατάρα ανενεκρότε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος πεθανάτωτε, και ημείς εσωποιηθήμε. Διό ανυμνούντες φόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτος ευλογήσας δόξα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
αθάνατος ελέγχων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, αγιεύειν και αεύειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος, Άγιος, αθάνατος ελέγχων ημάς. Άγιος ο Θεός, with all the saints, let us commit ourselves and one
Yeah.
παρθάλου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς τα αλληλούς και πάσαν η ζωή ημών Χριστόν Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η πέρα είναι πίσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν αυτή αγγέλη και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλασσόντες αφενεκρότησαν και εις τα το Μαρία εν το τάφο ζητούσαν το άχραντον σου σώμα εσκύλευσα στον Άδη μη πήρας δίψη υπ' αυτού και πήρμησα στην Παρθένο δωρούμενο στην ζωή ο Αναστάσεκ των νεκρών Κύριε δόξα σοι. Και τες πρεσβείες εσέ
τα σύμπαντα, ο ταμός δε του πύρος πρώτου βήματος έλκει και δείμνη ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, τότε ρίστε με εκ του πύρος του ασβέστου και αξίωσον εκ δεξιών σου με στείνε κρυπτά δικαιώτατε. Oh.
περισσεύουμε, ούτε αν μη φάγουμε νυστερούμεθα. Βλέπετε δε πως η εξουσία ημών αυτή πρόσκομα γέννηται της ασθενούση. Εάν κάτι σύντησε, τον έχοντα γνώση εν ειδωλείο κατά κείμενο, ουχή σύντησε αυτού ο ασθενούς, όντως υποδομηθείται εις τα ειδωλοθέτα εστί. Και απολύται ο ασθενών αδελφός επί της γνώση, διόν Χριστός απέθανε. Ούτω δε αμαρτάνοντας εις τους αδελφούς και τύχτοντες αυτών της γύρισης ασθενούσαν, εις Χριστόν αμαρτάνεται. Διόπερ η βρώμα σκανδαλίζει τον αδελφό μου, που μη φάγω κρέας εις τον αιώνα. Ή να μην τον αδελφό μου σκανδαλίσω. Ούκ ημί Απόστολος, ούκ ημί ελεύθερος, ουχή Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα, ού το έργο μου ημί σε έστεν Κυρίω, ή άλλος ούκ ημί εστί Απόστολος, αλλά για ημίν ημί. Η γάρς φραγής της εμείς αποστολής, ημίς έστε εν Κυρίω. Take care lest this liberty of yours somehow become a stumbling block to the weak. For if anyone sees you, a man of knowledge, at table in an idol's temple, might he not be encouraged, if his conscience is weak, to eat food offered to the idols? And so by your knowledge, this weak man is destroyed, the brother for whom Christ died. Thus sinning against your brethren and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Therefore, if food is a cause of my brother's falling, I will never eat meat, lest I cause my brother to fall. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you. Peace be with you, Lord reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia, the apostle, and to you, Evangelio. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα πρόσφρονεν. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν την δόξη αυτού, πάνες οι Άγιοι Άγγελοι μετά Αυτού. Τότε κατίζει επί θρόνου δόξης Αυτού και συνακτήσεται έμπροσθεν Αυτού. Πάντα τα έθνη και φορεί αυτούς απελήλων έως περφυμήν, χωπορίζει τα πρόβατα από τον ρήφο και στίζει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήθεια εξ επωνύμων. Τότε έγινε βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, δεύτε ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημών ημίν βασιλείαν, από καταβολής κόσμου, επίνασα γάρ και εδώ κατεμή φαγήν, εντύψησα και εποτίσατε, ξενός ημίν και συνάγατε, ημνός και πλευάλετε με, εισθένησα και επισκέψαστε, την φυλακή μην και ήρθετε προς με. Τότε προφητήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εστρέψαμε ή διψώντα και επωτήσαμε. Ποτέ δεν σε είδαμε ξένων και συναγάγουμε ή κοινών και περιεβάλλουμε. Ποτέ δεν σε είδαμε εστενή ή εν φυλακή ήρθουμε προς.
και με κριτής ο βασιλεύς, ερή αυτής, μην λέγω ημίν, από όσε επίσατε ενή τούτο των αδερφών μου, των αλλαγίστων, εμή επίσατε, τότε ρί και της εξεγονίμων, χορεύεσαι από μου ή κατεραμένη ποτέ των αιώνιων του ετοιμασμένων του διαβόλου και της αγγέλης του αυτού, ετοίμασε γάρ και ού και δω κατέμι. Εδίψασε και ού εποτίσατε με, ξενός ημί και ού συνενάγετε με, γυμνός και ού περιβάλλετε με, ασθενής και εν φυλακή και ού επεσκέψαστε με. Τότε με κριτήσονται αυτό και αυτοί λέγονες, Κύριε, ποτέ σε είδε με πεινώντα, ή διψώντα εξ έμων ή γυμνών, ή ασθενή, ή εν φυλακή και ούτε διτιμήσομεν. Τότε με κριτήσονται αυτοίς λέγον, αμήν λέγω εμήν, απόσεν ου επίσετε ενή τούτον των αλλαγίστων, που δε ημί επίσατε, και πελεύσονται ούτης, εις κόλλας ειν αιώνιον, είδε δίκαιος εις ζωήν αιώνιον. The reading is from the Gospel according to St. Matthew. The Lord said, When the Son of Man comes in His glory, all the holy angels will come with Him. Then He will sit on His glorious throne. Before Him, He will gather all the nations, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And He will place the sheep at His right hand, but the goats at the left. Then the King will say to those at His right hand, Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared from the foundations of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was sick and naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, thirsty and give you a drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you? And the King will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Then he will say to those at his left hand, Depart from me, you cursed, into the fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me. Then they will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger naked, or sick or in prison, did not minister to you? Then he will answer them, Truly I say to you, as you did it not to one of the least of these, you did it not to me. And they will go into the eternal punishment, for the righteous into eternal life. Glory to you, Lord, glory to you. And to get me and the reading to give you the gift of men. Kyrie eleison. Anelamos, o son elegison. Kyrie philips. Amen.
Lia su pandone vite aici.
Oh.
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Επιπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιν τα πάντα ηγέτο, τον ποιημάς τους ανθρώπους, και διότι την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και τρανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ ποδίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωβιών, το εκ του Πατρός εκπολεγόμενον, το εκ του Πατρί και Υιός υποσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το βαλίσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του πνεύματος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of life, true God, true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us man and for our salvation came down from the heavens, and was incarnated by the Holy Spirit, and of the Virgin Mary became man. Crucified for us under Pontius Pilate, he suffered and was buried, rising on the third day according to the Scriptures, and ascending into the heavens. He is seated at the right hand of the Father, and coming again with glory, judge the living and the dead, his kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy, Catholic, apostolic church, I accept one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and life of the age to come. Amen. Domen cadus, domen medopovo, prosum et in agia naferon, en irini postare. Oh.
for you for the remission of sins. Laudate, paete, tutum vestito soma, tui perimon clomenon, is apes in amartion. Omnius tibum quotidion et abdum in vista meum. Drink of it, all of you, this is my blood of the New Testament, which is shed for you and for many for the remission of sins. Be it exsaltu pontes, tutu escito emamu, totis genis viaticis, tui perimon gemolon, ec in omenon, is asus in amar. Oh,
χάρισε της Αγίας σου Χριστίας ημερήν, σώον εν ημών υγεία μακαμωρεύοντα, καρδομόντα δωρών της Ιχαλικίας, και όν εκαστός κατεδιάνιαν έγι και πάντων και πασόν. I grant that with one voice of one heart we may glorify and praise your most honored and majestic name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the angels of ages. Holy. And may the mercy of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. Having remembered all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God, who received them as holy, heavenly, and spiritual altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us divine grace and the gifts of the Holy Spirit. Let us pray. Lord, have mercy. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Καταξίως των ημάς δέσποτα με το παρησίας κατακλήτως των μαγκαλίτες των ευρώνιων θεών Πατέρα και Λέγη Πάτε ημάς, ο Ιωνής Ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το όνομά σου, όσο ουρανών και επιτυχής, τον άρθον ημών των επίουσιων, δώσει μη σήμερα, και άφησε μη το αφήνω παϊμόν, ως και εμείς αφήνουμε τις οφρέτες ημών, και μη σου να έχεις ημάς τους πειρασμών, αλλά μη σε ημάς τους πονούντων. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ότι σου έσυνη η βασιλεία και δύναμις και δόξα του ατρός και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
patis prosperus et te pietras pede lagioner. Camina mi damina vini sabes in amartion qui iso incine ogni tu vitnusu tu mysticum simeron and you need to be
ningún irrogamiento. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αν τους αγαπώντες την πρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν τη δόξα σου αν εγείς του δυνάμει και μην βαλείπεις ημάς τους ορκίζοντας επί σε. Η ειρήνη του κόσμου σου δόρισε της εκκλησίας σου της ρεύση, της άκουση των στρατών και παντή του λαού σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαπή και πάντα όλημα τέλειο. Άνοθεν έτσι κατά δέντρο σου του πατρός του φώτο. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Lord, bless those who praise you and sanctify those who put their trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them and return them by your divine power. Do not forsake us, so place our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to the public, those in public service, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, worship. The Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages.
an action. And the least of my brothers and sisters, the greatest commandment given by our Lord and Savior Jesus Christ, as recorded by the Gospel of St. Matthew, is this: love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second commandment our Lord gives us in the Gospel of Matthew is, love your neighbor as yourself. And on these two commandments hangs all the law and the prophets. Indeed, love is the very core of God's relationship with us and ours with Him. But most of all, love is the very core with one another. The gospel theme for this pre-Lenten Sunday of meek fear, apokreos, focuses on this core theme of love, and it's a practical application, and it's a criteria for each and every one of us that wants to enter in the kingdom of heaven. Our Lord uses the powerful and challenging parable of the sheep and the goats, or rather the final judgment, and he serves this to communicate to us simply and directly what he expects of us when it comes to love. The parable depicts the Son of Man sitting on the throne of glory at the final judgment as the shepherd separates the sheep from the goats. He separates the righteous from the unrighteous from entering the kingdom of eternal life, and the unrighteous entering into eternal and everlasting punishment. And what is the criteria for the separation? It's simple. The righteous fed, visited, clothed, and cared for Christ, while the unrighteous didn't do any of these. Of course, both the righteous and the unrighteous said, and asked, when did we do or did not do these things to you? And his classical response is, when you did or you didn't do this for me, you did it to the least of my brethren. You and I, indeed, and every person, are created in the image and likeness of God. Our Lord makes it abundantly clear to all of us, not only through this parable of the final judgment, but also through his life and his teachings, that loving others, when I say others, I mean our family, our friends, our neighbors, even our enemies, we are also loving him. The fibers that connect us in love for one another weave the rope of the lifeline of love with our Lord. The two, that is love for man and love for God, are connected to one another. They can't be separated. In the words of our Lord, he says, by this they shall know that you are my disciples, if you love one another. And our Lord continues by saying, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. And again, our Lord says, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them, those who use you, those who persecute you,
that they may be children of your Father who is in heaven. You know, it's funny, when you hear the parable of the Last Judgment, you think of the separation of the sheep on the right and the goats on the left. And the thing is, you stop and hear the terminology goats. There's a new meaning of the word goat. You know what the meaning of goat is now? Greatest of all time. So you stop and think about it. That's the mentality of the youth of America. When I said this one time about the final judgment, our Lord is going to separate us, the goats on the left and the sheep on the right. And one of the children stood up and said, the greatest of all times are going on the left, will enter heaven? I said, no, the greatest of all time are going to go. Yep. You know where? Goats does not stand for the greatest of all time. But I said you could be a goat for Christ as someone who will represent what Christ's teaching is. And that's what's so challenging about today's parable. That each and every one of us has this ability to live what Christ teaches us to do every day. To go out, to feed, visit, clothe, take care of those who are less fortunate. In the words of St. John Chrysostom, who said, lift up and stretch your hands, not to heaven, but to the poor. For if you stretch forth your hands to the poor, you reach the summit of heaven. But if you lift up your hands in prayer without sharing with the poor, it's worth nothing. Every family should have a room where we can go, where Christ is welcomed in the person of the hungry and the thirsty stranger. The poor are greater. Or rather, the poor are a greater temple than the sanctuary. This altar, the poor, St. John says, can raise up anywhere on any street and offer a liturgy at any hour. Feeding the hungry is a greater task than raising the dead. Perhaps the whole notion can be best summarized in a revision of the classical saying, there but for the grace of God I go. This well-meaning statement references a person thanking God through his grace that they are not as bad off as another person. Perhaps one who is poor or destitute. And this statement, well-meaning as it is, tends towards some people's egos. That one views him or herself as better than the other person. The appropriate revised saying should be, there I go. If God is indeed the God who is loving, a God who loves everyone, then don't we want to be like that? In the words of St. Leo, who wrote, a generous spirit is itself a great wealth. There can be no shortage of material for generosity where it comes to our Lord, who feeds our Lord, Christ, because it's him that we tend to. And as we draw closer now to Great Lent, just a week away, it's a time that offers us an opportunity to heighten our awareness of our relationship in our love with God, but more
important, our love for people around each and every one of us. God has created us to be just like Him. Above all, God does not make mistakes. Thus, we are created in His image for a reason. He expects us to do our very best to love our neighbor, to love our family, to love the stranger that comes through the door, and even the enemy, those of all walks of life, those of various colors, cultures, and creeds. It's a challenge for each and every one of us. So this Lent, why not make it a new beginning or renewal of a stewardship commitment? And when I say stewardship, I'm not talking dollars. I'm talking your time. Of going and feeding those who have nothing to eat. Giving clothes to those who have nothing to wear. Giving to those who have nothing at all. We all have certain resources that God has given us. We should use them to help those around us. Do this as a faithful and heartfelt love offering to our Lord. And as we do this, remember the words of our Lord that ring in your ears. When you have done this to the least of my brethren, you have done this also to me. Amen. Some very quick announcements this morning. First, I'd like to welcome back home Nikki Ringwald, who traveled, 8-9 hours from Wisconsin? Well, it's about 6.5 hours. Okay, so, plus you stop for gas and lunch? Right. We'll make it 10. All right. So we welcome you back. Yeah, good. Very quickly, next week, as you know, we enter into Great and Holy Lent. With the Lenten period coming up, the Family Synaxis Ministry, which this very nice priest from the South Side is in charge of, is having a lecture series, a webinar, on Friday, March 12th. And Father Tom from Saints Constantine and Helen will be the presenter. And the theme will be Great Lent, the Clear Path to Christ. And what you need to do is log on to the Family Synaxis website to get the Zoom link to the webinar. And then April 3rd, our Family Synaxis will have a live Lenten retreat on April 3rd from 10 o'clock 12 o'clock at the Parish of St. Nicholas on parenting, and the speaker for the Lenten retreat will be Father Chris Kerboulis. Also, on March 28th, our Philotokos will be having a fish cordelia drive-through. So we ask that if anybody is interested, their order form is being sent out, that you place your order for the fish cordelia drive-through, by March 20th, the very latest. Today, I will be going to the Ronald McDonald House to bring dinners to the children there. Somebody, a gracious donor, donated the meals for the luncheon, so we thank those donors. Also, as you leave,
We have a basket in the back. At this time, I would ask that we please, if we can, there's somebody in the parish that's in need of help, that we can give whatever you can to this basket. It will help this person who is in very much need of financial help. The local cause and the parish council is giving, but I'm asking the parish to give also if they can to help this family in this dire need. Next Monday, as I said, begins Great and Holy Lent. Because of COVID, as you know, there are no luncheons, no dinners, but we are having a bonito, the compline service, which will be at 6 o'clock. Just because we have no potluck dinner doesn't mean we can skip church. We should come to church that evening and start Great Lent correctly with the Lenten service of Apodico. Next Tuesday evening, the Southside churches will gather together and chant a paraklesis to St. John the Baptist at St. Constantine and Helen. You need to make a reservation in order to accept the whatever, I think the limitation is 192 or 200. It's the Southside churches will be doing the paraklesis to St. John. The other churches that are divided throughout the metropolises will be doing paraklesis also throughout the Great Lenten period, gathering as priests and anointing the faithful with the myrrh from our icon, as directed by His Eminence, as a time for healing for those who are sick. So for our parishioners who wish to join the paraklesis next Tuesday evening, it will be held at St. Constantine and Helen. Thereafter, we will chant paraklesis every Tuesday night during Lent at our parish. With Panayoti and I, will chant the paraklesis Tuesday evenings. Every Thursday evening, there will be, after that, will be a Lenten lecture series. The first one will be March 25th at Holy Cross. There will be a flyer distributed. You will receive this all in the mail. There's a nice priest from the South Side on Bell Road that will be the first speaker at night. So you should go and hear his talk. It's pretty good, I heard. So on that note, I don't think I have much more to say. The bulletins will be mailed, the flyers, the monthly newsletter you will be receiving in the mail. If you don't have email, you should get it in the email. If you don't have email, you will be getting a hard copy in the mail also. So on that note, may God bless you, keep you safe, and watch over each and every one of you. March 19th, His Eminence Metropolitan Nathaniel will be with us the first week of Great Lent to chant the first day of me service. Also, there's the Easter bake sale. If you haven't received your bake sale flyer, please, I think we have some in the front as you leave. Please pick one up and turn it in as soon as possible for our bake sale. Also, also, as you